Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα πρώτα να πούμε στους εορταζομένους στη μνήμη του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας της Ορθοδόξου, ο οποίος είναι ίσως και ο πιο γνωστός σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στους μη Ορθοδόξους. Γιατί ο Άγιος αυτός, θαυματουργός και μυροβλήτης και προστάτης των ναυτικών, αλλά και πολιούχος πολλών πόλεων, έχει τεράστια δύναμη, την οποία έχει αντλήσει ως εξής. Από τη χάρη του Θεού, έζησε σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, στο μετέχμιο δηλαδή μεταξύ της ρωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας, τότε που πολλοί μαρτύρησαν και με το μαρτύριο της συνειδήσεως ασφαλώς, αλλά και του αίματος, όπως ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Και ο ίδιος, άλλωστε, ο Άγιος Νικόλαος, δεν γλίτωσε τα βασανιστήρια όπως τα ακούσετε. Έλαμψε όμως πρώτερα στη μοναστική πολιτεία, ήτανε μοναχός και για την υπερβάλλουσα αρετή του έγινε και ιερέας και αρχιερέας. Και βέβαια για το κήρυγμα του αυτό συνελήφθη, τιμωρήθηκε με δαρμούς και στρεβλώσεις, ρίχτηκε στη φυλακή με άλλους χριστιανούς, επαναλαμβάνω στα χρόνια των ειδωλολατρών των Ρωμαίων. Όταν όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως βλέπουμε και στο κλήτος του Αγίου Αλεξάνδρου, έγινε αυτοκράτορας, σταματήσανε όλοι οι διωγμοί, απελευθερώθηκαν όλοι οι χριστιανοί που ήταν πεταγμένοι στις φυλακές και μαζί τους και ο Άγιος Νικόλαος. Και βέβαια δεν πέρασε και πολύς καιρός και συναθρίστηκε, επαναλαμβάνω όπως κοιτάτε στο κλήτος του Αγίου Αλεξάνδρου, στη Νίκαια υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία και η Οικουμενική Πρώτη Σύνοδος, της οποίας μέλος και ο Θείος ο Ιερός Νικόλαος. Και τα λέμε αυτά στην αγάπη σας, γιατί πράγματι μας ζητάει ο Θεός υπακοή. Υπακοή σε όσα μας λέει στο Ευαγγέλιο και στην ερμηνεία του την Ορθόδοξη από τους Αγίους Πατέρες, αλλά και στους κανόνες της Εκκλησίας που βγήκαν από τις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Τι συνέβη δηλαδή? Να μην χάνουμε χρόνο. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, περάστε, αξίζει τον κόπο να δείτε στο κλήτος του Αγίου Αλεξάνδρου την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί θα δείτε ακριβώς δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Νικόλαο. Το γιατί είναι σχετικό με το απολυτίκιο του. Κανόνα πίστεως. Είναι κανόνας όπως οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Κανόνας πίστεως. Αλλά και πραότητος, εικόνα. Ήτανε πράος, ήτανε ήπιος, ήτανε ήρεμος. Και όμως, στο Άγιο Όρος επάνω, στην πιο παλιά μονή του Νικηφόρου Φωκά, που θα γιορτάσουμε τις επόμενες μέρες, είναι και αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, έδωσε χρήματα μετά την απελευθέρωση από τους μουσουλμάνους της Κρήτης και φτιάχθηκε το πρώτο μοναστήρι στο Άγιο Όρος από τα 20 που υπάρχουν μέχρι σήμερα, της Λαύρας. Και μάλιστα εκεί θα δείτε και στρατιωτικό οπλισμό των Αράβων, ακόμα και την πύλη του Ηρακλείου, αναθήματα, τάματα του Νικηφόρου Φωκά στην Παναγία μας. Εκεί λοιπόν θα δείτε εικονογραφημένες και τις 7 Οικουμενικές Συνόδους, μπορείτε να τα βρείτε και με τρόπο έτσι σύγχρονο, ψηφιακό, και πραγματικά θαυμάζουμε πώς είναι δυνατόν αυτή η εικόνα της πραότητας, ο Άγιος Νικόλαος που τον βλέπετε και στο τέμπλο, με το κεράκι που βάλανε οι ευλαβείς ενωρίτες μας, να καίει αδιάκοπα μπροστά του, γύρισε και ράπησε με πολύ άγριο τρόπο έναν αρχιμανδρίτη που, όπως είπαμε και τις προάλλες, τόλμησε να βλασφημίσει το πρόσωπο του Χριστού μας. Η πράξη του αυτή βέβαια ήταν αξιόπινη και ρίχτηκε για μια ακόμα φορά στις φυλακές. Αυτή τη φορά όμως για την πίστη του απέναντι στο Χριστό μας σε ένα χριστιανικό βασίλειο. Καλά το ακούσατε. Και εκεί που τον είχαν δεσμεύσει παρουσιάστηκε ο Χριστός και η Παναγία που βλέπετε στο τέμπλο δεξιά και αριστερά πόσο κοντά είναι. Ο μεν Κύριός μας του έλυσε τα δεσμά
και του έδωσε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στην πίστη μας, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Θα ξέρετε ότι πρώτα προσκυνάμε το Ευαγγέλιο, μετά τον Τίμιο Σταυρό και μετά οποιαδήποτε εικόνα ορθόδοξη αποδίδει ορθόδοξα τα νοήματα του Ευαγγελίου και τους βίους των Αγίων βέβαια. Και η Παναγία μας του έδωσε και το Πετραχύλι, ότι πράγματι αυτός είναι ο Ορθόδοξος και όχι εκείνος ο Αρχιμανδρίτης που βλασφημούσε τον Χριστό μας. Την άλλη μέρα λοιπόν που έμαθαν όλοι το γεγονός, αποκαταστάθηκε και συνεχίστηκε η Οικουμενική Σύνοδος με τη γνωστή εξέλιξη, δηλαδή να βρει τραγικό θάνατο αυτός ο Αρχιμανδρίτης ο βλάσφημος, Θεία Δίκη όπως την αποκάλεσαν και βέβαια να προχωρήσουν και στην έκδοση κάποιων κανόνων σχετικών με τη ζωή μας, των εγκάμων και των αγάμων. Αυτά ως προς την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός λοιπόν της νίκης επώνυμος, Νικόλαος, αυτό σημαίνει πολλά θαύματα έκανε και τότε αλλά κάνει και μέχρι τις μέρες μας. Τρεις ανθρώπους, το πιο γνωστό από το θάνατο, οι οποίοι άδικα συκοφαντήθηκαν, κλείστηκαν στη φυλακή στην Κωνσταντινούπολη και μετά την απόφαση του θανάτου τους δι' αποκεφαλισμού επικαλέστηκαν τον Άγιο, ο οποίος βέβαια τους εισήκουσε και φάνηκε στο όνειρο του επάρχου, εκείνου του μεγάλου του βαθμοφόρου του Βυζαντίου, τον έλεγξε γιατί αδίκως τρεις αθώους στο βασιλιά διέβαλε και τον ίδιο το βασιλιά δίδαξε ότι ήταν ανεύθυνοι οι καταδικαστέντες και μόνο για φθόνο διαβλήθηκαν. Και έτσι με την οπτασία αυτή τους απελευθέρωσε ο Άγιος από την καταδίκη του θανάτου. Βέβαια, ο Άγιος δεν σταματάει να κάνει θαύματα διαρκώς και μετά το τέλος του βίου του επιγής σε βαθύ γύρας που εξεδίμησε προς Κύριον, δεν λησμόνησε το ποιμνιό του ποιμήνο καλός, καθεκάστη μέρα και ώρα χαρίζει σε όσους το ζητάνε ευεργεσίες και χάριτες και βέβαια το κυριότερο απελευθερώνει από κάθε κίνδυνο και παρίσταση όσους τον επικαλούνται εκ πίστεως. Βλέπετε ακριβώς εδώ στην πλευρά του ναού μας προς το γυναικονίτη, στο κέντρο ακριβώς, το θαύμα του Αγίου μέσα στο καράβι, τότε που στην Κωνσταντινούπολη πάλι ένας ευλαβής χριστιανός υπερβολικά αγαπούσε τον Άγιο Πατέρα Νικόλαο, όπως το λέγανε τότε, και ο ίδιος βέβαια του ανταπέδιδε την αγάπη του και κάποτε που χρειάστηκε να ταξιδέψει πήγε πρώτα στο ναό, προσευχήθηκε, αποχαιρέτησε τους συγγενείς και μπήκε στο πλοίο. Αλλά τι συνέβη? Στις 3 το πρωί κύματα πήγανε να πνίξουν το καράβι και βγήκε και αυτός να δει τι συμβαίνει και τον άρπαξαν τα κύματα και λόγω του σκότους και του ανέμου όλοι νόμιζαν ότι είχε πνιγεί. Εκείνος όμως, ακούστε το να δείτε πίστη, έλεγε με το νου του «Άγιε Νικόλαε, βοήθαμε» και φώναζε νοερά αυτή τη φωνή και ο του θαύματος βρέθηκε, που λέτε, στο μέσο του σπιτιού του, νομίζοντας ότι βρίσκεται ακόμα στο βυθό. Εκεί φωνάζοντας, όχι βέβαια με το μυαλό του, αλλά αισθητός, «Άγιε Νικόλαε, βοήθαμε», ξεσήκωσε και τους δικούς του και τους γείτονες, οι οποίοι έτρεξαν, ανάψανε φώτα πολλά και τον είδανε να στέκεται και να στάζει νερά, όπως ήταν πριν από λίγο. Και βέβαια ο ίδιος ομολόγησε ότι μπερδεύτηκε και ρίχτηκε στη θάλασσα επικαλούμενος τον Άγιο, ο οποίος τον βοήθησε και ζήτησε και τη βοήθεια των χριστιανών να συνέλθει, οι οποίοι δάκρυζαν για πολλή ώρα και ανέκραζαν το Κύριε Λέησον. Και ο χριστιανός, αλλάζοντας τα ενδύματα, έτρεξε στον ναό του Αγίου με δάκρυα στην εικόνα και ευχαρίστησε με θαυμασμό και έκπληξη. Είπαμε όμως ότι είναι και πολιούχος. Πολιούχος πόλεων, όχι μιας και δύο. Μάλιστα στην Κρήτη ξέρετε ότι ένας από τους 4 νομούς έχει πρωτεύουσα στο όνομα του Αγίου από το μικρό εκείνο ναό από τα χρόνια της οικονομαχίας του Αγίου Νικολάου. Αλλά και στην Κόνιτσα που σχετίζεται πάλι με το ναό μας, με την ιστορία, με τον Άγιο Παΐσιο δηλαδή, τι συνέβη? Με την εισβολή τότε, την άνανδρη Ιταλών, Ρουμάνων και Αλβανών στην Κόνιτσα, 28 Οκτωβρίου, μιλάμε 1940, συνέβη το εξής
περιστατικό το οποίο μας το διασώζει ο Άγιος Παΐσιος, 16ετής τότε, παλιά, είναι από το βιβλίο από τη Σουρωτή, μπορείτε να το βρείτε. Παλιά, και αυτοί που έλεγαν ότι ήταν άπιστοι, είχαν μέσα τους το Θεό. Θυμάμαι την εποχή που ήταν Ιταλοί στην Κόνιτσα, το Νοέμβριο του 40, πήρε φωτιά το δάσος. Ποιος είχε βάλει τη φωτιά? Οι Ιταλοί. Γιατί θα ξέρετε ότι πήρανε και πολλούς ομήρους, γύρω στους 500 από την περιοχή, τους οποίους δεν τους ξανάδαμε, για να συλλάβουν τους κονιτσιώτες που θα τρέχανε να σβήσουν τη φωτιά. Όταν το άκουσαν όμως οι κονιτσιώτες, λέει ο Άγιος Παΐσιος, σκορπίστηκαν και άφησαν το δάσος να καίγεται. Και οι Ιταλοί πήγανε και βρήκανε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, λέει ο Άγιος Παΐσιος, επαναλαμβάνω, ο οποίος ήταν άπιστος και του είπαν «Πού είναι οι κάτοικοι εδώ» και τους απάντησε εκείνος στις δουλειές τους. «Και γιατί δεν πήγαν να σβήσουν τη φωτιά» και ακούστε τι είπε ο άπιστος κοινοτάρχης. «Εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η Μητρόπολη μας εδώ τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου». Και εκείνη τη στιγμή, ακούστε το λίγο, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε σύννεφο στον ουρανό, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Κάτι βέβαια το οποίο προκάλεσε τρόμο και φόβο στους Ιταλούς που είχαν προκαλέσει το γεγονός. Και να κλείσουμε στην αγάπη σας, γιατί είπαμε ότι είναι ο πιο γνωστός σε όλο τον κόσμο Άγιος. Θα ξέρετε ότι το λείψανό του σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια των σταυροφοριών μεταφέρθηκαν στον Μπάρι της Ιταλίας, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα, και είπαμε ότι είναι και μυροβλήτης. Πότε μυροβλίζει? Όταν λειτουργεί στο ναό αυτό εκεί στην Ιταλία Ορθόδοξος Ιερέας, το οποίο λέει πολλά για την Ορθοδοξία. Και βέβαια είναι ο γνωστός Σάντα, έστω με τα αλλοιωμένα χαρακτηριστικά του, όπως τον μεταφέρανε οι Ολλανδοί, αυτοί οι θαλασσοκράτορες την εποχή εκείνη, από το Άμστερνταμ στο Νέο Άμστερνταμ, μιλάμε για τη Νέα Υόρκη. Και από εκεί είναι ο Άγιος, ο οποίος είναι ο γνωστός μας, και την ευλογία του να έχουμε και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους, γιατί πράγματι και στα βόρειά μας, θα ξέρετε ότι στο τέμπλο, με τον Άγιο Νικόλαο έχουν αντικαταστήσει την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, για τους λόγους που είπαμε. Μεγάλη λοιπόν η περιουσία του Αγίου, όπως ακούσαμε, από τους γονείς του, αλλά είναι γνωστός ως δωρεοδότης, στα αγγλικά gift bringer, στους φτωχούς, δηλαδή στα συσίτια, την εποχή εκείνη σε περιόδους λοιμού, σε κοπέλες οι οποίες κινδύνευαν η ηθική τους υπόσταση, πήγαινε και τους έδινε χρήματα για να αποκατασταθούν. Και όπου έβλεπε άνθρωπο κατατρεγμένο, έτρεχε, και γι' αυτό και είναι γνωστός για όλο αυτό το έργο του. «Τες τους Αγίου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς».